Gameboxers, Gameboxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς ορίσατε σε όχι ένα ακόμα επεισόδιο με παιχνίδι, αλλά στο πρώτο μας μάθημα, το οποίο θα ξεκινήσουμε με ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο όλοι το ξέρετε, το ξέρουν όλοι οι σχεδιαστές, οι designers, είναι το Photoshop, το της Adobe, το CS6 και ό,τι έχει βγει τελευταίο. Εγώ μέχρι στιγμής, το μόνο Photoshop το οποίο θα ξεκινήσω να διδάσκω, είναι το Photoshop CS του 15. Με αυτό παίζω, με αυτό σχεδιάζω. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα βλέπετε, ας πούμε, λίγο την επιφάνεια εργασίας μου. Εδώ πέρα απλά είμαι λίγο πιο παλιός. Εγώ τώρα που μιλάω εδώ πέρα είμαι 27 χρονών. Εδώ πέρα είμαι 25. Είχα λίγο μουσάκι. Για να φτάσουμε στο σημείο εδώ πέρα να φτιάξουμε όλο αυτό εδώ πέρα, να το σχεδιάσουμε, θέλουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Λεπτομέρειες, κουμπιά πάρα πολλά. Οπότε τώρα σήμερα, σαν πρώτο επεισόδιο, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς το ανοίγουμε. Θα δούμε λίγο το περιβάλλον, θα κάνουμε λίγο και μια ιστορική αναδρομή του Photoshop και καταρχάς θα πω και κάτι άλλο. Το Photoshop δεν θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα κάνουμε, δεν θα είναι, ας πούμε, το μόνο πρόγραμμα, ήθελα να πω, και όχι πρώτο, το οποίο θα βάλουμε στο κανάλι. Ό,τι ξέρω θα το βάλω στο κανάλι. Ξέρω πολλά, τα έχω διαβάσει μόνος μου, έχω και επιστοποιήσει πάνω σε αυτά. Απλά θέλω να ξεκινήσω πιο πολύ με το Photoshop και στην πορεία θα ξεκινήσουμε και άλλα προγράμματα. Να δούμε. Οπότε, αρχικά θα κάνουμε λίγο μια ιστορική αναδρομή του Photoshop. Και λέμε το εξής. Το Adobe Photoshop ή απλά ένα Photoshop, μια μικρή ας πούμε πρόταση, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχετικά, το οποίο ασχολείται με επεξεργασία γραφικών. Αναπτύχθηκε κυρίως από την Adobe Systems. Χρησιμοποιείται ακόμα και στο Windows, όπως ακόμα και στα Macintosh. Χρησιμοποιείται κυρίως από επαγγελματίες γραφίστες. Είναι το ιδιαίτερο εργαλείο τους. Με το Photoshop μπορούμε στην ουσία, εμείς οι ίδιοι, να διορθώσουμε εικόνες, λεπτομέρειες, ρητίδες, πάχος, γεράματα, νιάτα. Να κάνουμε μια ωραία εικόνα, να βάλουμε πιο ωραία μάτια. Να σχεδιάσουμε. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές συσκευές. Στο εξωτερικό τις πουλάνε, τις παραγγέλνετε. Που έχεις και καλά ένα απλό tablet, το οποίο με αυτό έχεις μια πένα, και αρχίσεις και σχεδιάζεις. Εγώ εδώ πέρα, στην ουσία πιο πολύ, δεν το έχω ακόμα αυτό το πράγμα. Εγώ εδώ πέρα θα παίζουμε με ποντικάκι και πιθρολόγιο. Και θα εξηγήσω επακριβώς τι πρέπει να γίνεται πάνω στο πιθρολόγιο και στο ποντίκι. Πώς πρέπει να το κρατάμε. Εντάξει, θα ακούσετε και από άλλους να λένε, ξέρεις κάτι, εγώ το κρατάω έτσι και θα το κρατήσω όπως μου λες εσύ. Εγώ μέχρι στιγμής εδώ πέρα διδάσκω τον τρόπο μου, με τον οποίο εγώ σχεδιάζω και το περνάω στην ουσία μετέπειτα σε εσάς. Για να μην φεύγω εγώ από το θέμα μου. Συνεχίζω λίγο την πορεία της ιστορίας του Photoshop. Το 87 λοιπόν ο κύριος Thomas Knoll ήταν ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ανέπτυξε στην ουσία ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτό εμφάνιζε εικόνες σε αποχρώσεις του Grayscale. Θα το δούμε και στο Photoshop. Το πρόγραμμα αυτό βέβαια το ονόμασε Display. Και μετέπειτα στην πορεία το ονόμασε Image Pro, το σημερινό Photoshop. Στη συνέχεια τράβηξε λίγο την προσοχή του αδερφού του, του George Knoll, ο οποίος βέβαια του είπε το εξής, ξέρεις κάτι, αυτό το πρόγραμμα μου αρέσει, είναι ένα πλήρες πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Ο Thomas λοιπόν έκανε ένα διάλειμμα 6 μηνών από τις σπουδές του που έκανε στο Πανεπιστήμιο και το 88, στη συνεργασία με τον αδερφό του, αναπτύξαν αυτό το πρόγραμμα και το ονόμασαν, όπως είπα προλίγου, σε Image Pro. Αργότερα μετέπειτα τον επόμενο χρόνο το μετονομάσαν σε Photoshop και το παρήχανε, ας πούμε, στην Adobe και ξεκινήσαν τις εκδόσεις Photoshop 1.0 το 90 που το βγήκε. Εγώ στην ουσία άρχισα να ασχολούμαι με το Photoshop το 2007. Τότε, ας πούμε, ήμουνα 17 χρονών, 18 κάπου εκεί πέρα και ξεκίνησα με το Photoshop το 7.0. Και μετέπειτα στην πορεία του 2010 και μετά βγήκαν Photoshop CS3. Όχι, Photoshop CS, CS2, CS3, 4, 5, 6. Και εγώ σημερινή, ας πούμε, εποχή, 2016, που γράφω αυτό το βίντεο, ασχολούμαι με το Photoshop CC 2015. Λοιπόν, να σας δείξουμε εδώ πέρα λίγο. Πάμε λίγο επιφάνεια εργασίας. Αρχικά θα μάθουμε πώς ανοίγουμε το Photoshop. Μπορεί να είναι κουραστικό το σημερινό επεισόδιο, αλλά υπόσχομαι στα επόμενα επεισόδια θα δείτε θαύματα και πράγματα πάρα πολύ ωραία που θα σας τραβήξουν το ενδιαφέρον.
Έχουμε και λέμε λοιπόν, πώς ανοίγουμε το Photoshop, είμαστε σε περιβάλλον Windows 10. Ξεκινάμε και λέμε, Windows 10, έναρξη. Δεν το βρίσκω εδώ. Όλες οι εφαρμογές. Πάμε στο Α. Ανοίγει εδώ πέρα όλα τα προγράμματα της Adobe. Βρίσκεις το Adobe Photoshop, CC 2015 όπως είπα. Το πατάς. Κάνει λίγη μια μικρή επεξεργασία. Έχω επεξεργαστεί εξαπήρινο. Και μητρική Asus 69 Pro μου το ανοίγει γρήγορα. Σε μερικούς που έχουν λίγο παμπάλαιους υπολογιστές δεν το ανοίγει γρήγορα. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι το περιβάλλον του Photoshop. Το Photoshop έχει πάρα πολλούς εδώ πέρα πάνω μενούς. Μενούς, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει πάρα πολλά ας πούμε εργαλειοθήκες. Και στα δεξιά του εδώ πέρα και στα αριστερά ας πούμε είναι τα εργαλεία, τα βασικά τα οποία θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα τι κάνουν. Κάνουν πολλά πράγματα. Αρχικά λέμε το εξής. Κλείνουμε το Photoshop πατώντας πάνω δεξιά το χ. Το ξανανοίγω το Photoshop. Όλες οι εφαρμογές. Αντώ Photoshop. Που το ξανάνοιξε. Πάνω δεξιά πατάω χ. Το κλείνω. Διπλό κουτί. Πλήρη επιφάνεια εργασία. Πλήρη οθόνη. Ένα κουτί. Μικρό παράθυρο. Μπάρα. Ξαπλωτή. Το πατάω. Ελαχιστοποιεί. Άλλος ένας τρόπος να κλείσω το Photoshop. Κάνω διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του. Πάνω αριστερά. Διπλό κλικ κλείνει. Τέρμα. Θα ανοίγω το Photoshop. Όλες τις εφαρμογές. Photoshop. Αρχικά λίγο θα δούμε το περιβάλλον. Σαν πρώτο ας πούμε σημείο της εισαγωγής μας. Το Photoshop αποτελείται από εδώ πέρα όπως βλέπετε από 11 μενούς. Τα οποία το καθένα πατώντας πάνω σου βγάζει και άλλα μενού το οποίο πρέπει να πατήσεις. Ανάλογα τι θέλεις εκεί πας. File, Edit, Image, Logger, Type, Select, Filter, 3D. 3D είναι λίγο τραβηγμένο. Θα πάμε και σε 3D. View, Window και Help. Αρχικά, εγώ εδώ πέρα μπορώ αν θέλω και να σπάσω μερικά παραθυράκια που είναι στα πλάγια, όπως αυτή η εργαλειοθήκη εδώ πέρα. Τη σπάω, ενώ τη σπάω την τραβάω. Παπ, την πιάνω την τραβάω. Πιάνω και από εδώ πέρα κι άλλα. Πιάνω και από εδώ. Πιάνω και από εδώ. Αν θέλω πιάνω και αυτά εδώ πέρα. Τα βγάζω, τα πάω όπου θέλω. Μπορώ βέβαια να τα ξαναβάλω και στη θέση τους. Εκεί που ήταν. Ή μπορώ να κάνω το εξής. Πάω Window, Workspace. Πάω στο Window Workspace. Επιφάνεια εργασίας μου στο Photoshop. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Τι θέλουμε να φτιάξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε 3D. Θα πατήσω 3D. Θέλω να φτιάξουμε Motion, κίνηση. Θα πάμε στο Motion. Θέλω απλά να σχεδιάσω. Πάω Painting, όπως είναι εδώ, μέχρι στιγμής. Πάω Photography, επεξεργάζομαι μια φωτογραφία. Πάω να το πάω σε τυπογραφείο. Πάω, πατάω τυπόγραφη. Εγώ μέχρι στιγμής είμαι στο Painting. Ωραία. Εάν εγώ στην ουσία τα έχω βγάλει ανακατωμένα και βαριέμαι να τα ξαναβάλω πίσω, είναι ακατάστατα κτλ. Το έκανα επίτηδες, το ξέχασα, κάποιος μου θέλει να μου κάνει κακό. Εν συντομία, πατάω ένα reset painting, window, workspace, reset painting. Με το πατάω μου τα ξαναβάζει στην αρχική του θέση, η οποία βρισκόντουσαν μέχρι στιγμή, στην αρχή. Κάτι άλλο για το workspace. Εάν εγώ τώρα εδώ πέρα δεξιά μου θέλω να εμφανίσω και άλλα κουτάκια χρήσιμα για μένα. Πάω window. Και θέλω να επιλέξω το character. Το οποίο το character είναι συγκεκριμένο. Το χρησιμοποιώ για γραμματοσειρές. Θα το δούμε στα επόμενα επεισόδια. Γραμματοσειρά μας εδώ πέρα αριστερά σε αυτό εδώ πέρα το TAF. Θα δούμε εν συνέχεια τι κάνουν αυτά. Όχι στο σημερινό επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, τα βασικά βασικά. Πώς ανοίγουμε, κλείνουμε, πώς κάνουμε ένα νέο έγγραφο κτλ. Κτλ. Όπως λοιπόν λέω, το character. Το άνοιξα από window. Character. Για να το ανοίξω και να το δω εδώ πέρα έξω, σημαίνει ότι μου έχει βάλει ένα tick εδώ πέρα δίπλα στη λέξη character. Αν δεν υπάρχει αυτό το tick, σημαίνει ότι είναι εξαφανισμένο. Άρα πρέπει εγώ να το εμφανίσω.
πατώντας το χάρτη και έχοντας τον νη δίπλα, σημαίνει ότι αυτό το κουτί που θέλω εγώ, το έχει εκεί πέρα κάπου. Μπορεί να μην είναι εδώ, μπορεί να είναι κάπου εδώ πέρα χωμένο μέσα. Απλά πρέπει να ψάξω το βρόγο εκεί την ώρα. Μερικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, π.χ. το brass, πατώντας F5, το πιθολόγιο μου, ούτε καν χρειάζεται να πατήσω το ποντίκι πάνω, πατάω F5 και μου το εμφανίζει γρήγορα. Το χάρακτερ, ας πούμε, δεν έχει. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξεις το window, το παράθυρο, και να πατήσεις χάρακτερ για να στο εμφανίσεις. Τώρα π.χ. δεν υπάρχει. Window, χάρακτερ. Το βάζω εδώ. Πατάω άλλο. Histogram. Θα πούμε μετά άλλη φορά τι είναι το histogram. Window, channels. Τα channels δεν τα βρίσκουμε, αλλά εγώ βλέπω κάτω δεξιά ότι είναι εδώ πέρα. Τα τραβάω έξω. Εγώ τώρα αυτό εδώ πέρα που έχω φτιάξει θέλω να το αποθηκεύσω. Σαν μια επιφάνεια εργασίας, η οποία θέλω κάθε φορά που ανοίγω το Photoshop να δουλεύω με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως τα έχω τακτοποιημένα. Για να αποθηκεύσω εγώ αυτό το workspace, πάω Window, Workspace, New Workspace. Το ονομάζω εγώ Work Painting. Τόσο σα. Πάω Window λίγο, Workspace, κάνω ένα reset, είμαι λίγο, Workspace, Painting, Workspace, Reset Painting και μου τα βάζει αρχικά και που βρισκόντουσαν εφόσον έχω πατήσει το Painting και καλά θέλω να σχεδιάσω, να ζωγραφίσω. Αν εγώ θέλω να εμφανίσω αυτά τα οποία πριν εγώ τα βάλα κατάστατα, πάω Window, Workspace, Work Painting. Είναι αυτό το workspace το οποίο αποθήκευσα. Πατώντας το, μου το εμφανίζει εκεί που τα είχα βάλει πριν. Οπότε, εγώ θα ξαναβάλω πάλι λίγο εδώ πέρα το painting. Να το. Γιατί με αυτό εγώ ξεκινάω. Δεν χρειάζεται εγώ να φτιάχνω άλλες workspaces. Οπότε, αν εγώ θέλω π.χ. όταν ανοίγω το Photoshop, να έχω δεξιά μου τις συγκεκριμένες εργαλειοθήκες που θέλω, για να μην κάθομαι και την ώρα να τις εμφανίζω και να τις τακτοποιώ, φτιάχνω εξ αρχής αυτές τις workspace τις οποίες θέλω εγώ να έχω έξω, τις τακτοποιώ εκεί πέρα που θέλω να είναι τακτοποιημένες, και εγώ έρχομαι, πατάω εδώ πάνω το εγγονίδιο και λέω, θέλω να μου εμφανίσει μια workspace, η οποία την είχα ονομάσει κάπως έτσι. Θες να τη διαγράψεις? Delete. Τι θες να διαγράψεις, παιδί μου, σου λέει, το work painting που δημιούργησες, πατάς delete. Σε ρωτάει, θες ναι ή όχι? Ναι, λες. Pass window, workspace, δεν υπάρχει πια. Αυτό όσον αφορά τα workspace. Okay. Τώρα, θέλουμε στην ουσία εμείς να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα καμβά. Από κάπου ξεκινάνε. Ακόμα και ένας ο οποίος ζωγραφίζει, είναι ένας ζωγράφος, έχει ένα καμβά. Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να φτιάξω ένα νέο αρχείο. Τα βήματα είναι τα εξής. File. New. Είδα αλλιώς, πατάς Ctrl N. Το χέρι. Συνήθως εγώ το χέρι μου το έχω εδώ πάνω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχω εδώ πάνω. Το δεξί μου το χέρι κρατάει το ποντίκι. Δεν χρειάζεται εγώ, ας πούμε, να κουνάω το ποντίκι, πήγαινε εδώ να τρώω χρόνο. Παπαπαπαπαπ, γρήγορα εδώ πέρα. Τα συνηθίζει λίγο το μυαλό, το χέρι πάει μηχανικά. Π.χ. πατώ Ctrl N, μου βγάζει το παραθυράκι για να ρυθμίσω εγώ, ας πούμε, μέγεθος μήκος πλάτος του καμβά μου, το οποίο εγώ θέλω να σχεδιάσω. Πρώτη γραμμή, δίνεις όνομα. Λέω εγώ, νέο έγγραφο. Νέο έγγραφο. Τι τύπος θες να είναι το έγγραφό σου? Θες να είναι εφημερίδα, που συνήθως θα είναι, ας πούμε, α4 καμβάς. International paper, περίπου το ίδιο, πάλι α4. Φωτογραφία, web. Θες να κάνεις μια φωτογραφία για το web? Εκεί υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Θες για κινητό? Ή θες να κάνεις για βίντεο, που ας πούμε εκεί πέρα παίζει λίγο, ας πούμε, After Effects και λίγο Premiere. Άλλα tutorials αυτά. Ή θες να κάνεις ένα εικονογράφημα ή να κάνεις ένα ad board. Εγώ μέχρι στιγμής πάντοτε το έχω στο costume. Δεν θέλω να κάνω τίποτα από αυτά που μου λέει. Αν θέλω να κάνω. Δικιά σας δουλειά. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα από κάτω είναι. Width, μήκος πλάτος.
του λέει το Photoshop, πώς θες να είναι, σε pixels, pixels. Τα pixels, κάνω λίγο ένα σχέδιο. Τα pixels, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι μικρά κουτάκια. Ένα κουτάκι, ένα pixel. Δύο κουτάκια, δύο. Τρία, τρία pixels. Σου λέει, πώς θες να το κάνεις. Σε pixels, σε inches, σε centimeters, σε millimeters, σε points, σε σημεία, pickas ή columns. Εγώ τα αφήνω σε pixels, πάντοτε. Τι χρώμα, τι color mode θες να έχεις. Red, green, blue, RGB, κιανό, μαντζέτα, yellow και το κιανό το άλλο. Lab color, lab color ή grayscale, όπως σας είπα πριν, το grayscale, το ασπρόμαυρο. Απλά στην ουσία πιο πολύ η εικόνα σου θα βγει, ας πούμε, ασπρόμαυρη. Δεν το θες αυτό. Οπότε εγώ πάντα το αφήνω σε RGB. Θες 8-bit, 16-bit, 32-bit. Δεν το πειράζεις. Ας το 8-bit. Θες πιο παραπάνω. Ας το 16-bit. Πιο καλύτερη εικόνα. Πιο καλύτερη επεξεργασία. Εγώ το αφήνω 8-bit. 1-bit όχι. Και μάλιστα το 1-bit δεν στα αφήνει να το έχεις. 8-bit το έχω εγώ. Background. Ο καμβάς ο πίσω πώς θες να είναι. Θες να είναι άσπρος, θες να έχει κάποιο χρώμα, θες να είναι τρασπάνε, τι είναι. Θα το δείξω τώρα, αφού τελειώσω λίγο εδώ πέρα, ας πούμε αυτό που θέλω να πω. Color Profile, το Photoshop σου έχει μέσα βιβλιοθήκες. Η κάθε βιβλιοθήκη έχει χρώματα, άπειρα. Εγώ στην ουσία πάντοτε επιλέγω το sRGB. Υπάρχουν πάρα πολλά, γι' αυτό είπα άπειρα. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, είναι τεράστια, πάρα πολλά. Εγώ πάω εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα τη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώ, η βασική κλασική, Pixel Aspect Ratio, κωδικοποίηση. Εγώ πάντα το έχω σε square pixels, σε pixels, με αυτό δουλεύω. Είναι ας πούμε μικρά κουτάκια ψηλά, τα οποία ας πούμε αυτά παίζω πιο εύκολα, τα άλλα τα θέλω, κωδικοποίηση. Το κάθε σου αρχείο, η εικόνα σου, έχει ένα μέγεθος. Αυτό που θέλεις μέχρι στιγμής με αυτές τις ρυθμίσεις εδώ πέρα, θες να φτιάξεις, έχει ένα 54 MB image size. Εμένα αυτό εδώ πέρα μου φτάνει, γιατί παίζει και λίγο CAS. Ποια είναι η CAS, θα μου πεις. Είναι μια ειδική γρήγορη μνήμη που βρίσκεται, ας πούμε, στο σκληρό σου δίσκο μέσα. CAS υπάρχει και στην κάρτα γραφικών. CAS αποθηκεύει, βοηθάει το τάδε μηχάνημα να παίρνει πιο γρήγορα δεδομένα, να τρέχει πιο γρήγορα, να τα θυμάται πιο εύκολα. Αυτά είναι τύπου, ας πούμε, λίγο πιο πολύ hardware, software τύπου. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, αλλά εξυπακούνται πρέπει να τα γνωρίζεις, να τα γνωρίζετε κι εσείς. Πάνω δεξιά, είναι αυτό που είπα και πριν με τα workspace. Δεν θες εσύ κάθε φορά να το φτιάχνεις, να το έχεις έτοιμο. Με αυτό θέλω να δουλεύω. Το φτιάξα εδώ πέρα, το σώζω, όπως θέλω. Πάει και αυτό. Τώρα τι γίνεται. Αυτό που είπα πριν με το grayscale, όχι το grayscale, το transparent και το background color. Θα κάνουμε τρία παραδείγματα. Τώρα ας πούμε θέλω να εμφανίσει ένα άσπρο καμβά. Πατάω OK. Ο καμβάς μου. Ο καμβάς μου μέχρι στιγμής τι γίνεται. Ένα κόλπο θέλω να ξέρετε. Ο καμβάς μου είναι μακριά. Και ας πούμε για να μην παίρνω ας πούμε συνεχώς το zoom tool που είναι εδώ πέρα κάτω αριστερά. Για να πάω κοντά, μπαμ, μια και έξω. Τι γίνεται. Είναι μακριά. Πατάς Ctrl 0. Το πάει κοντά. Θες να πας πίσω. Πατάς Ctrl, Alt και μπάρα. Πού είναι στο πληθωρολόγιο σου. Το πατάς. Το ποντίκι άλλαξε. Πλην, πας πίσω. Δεν πατάς μπάρα. Όχι. Πατάς μπάρα και Ctrl. Το ποντίκι άλλαξε σε συν, πας μπροστά. Εγώ θα πάω πίσω. Είναι Ctrl Alt, μπάρα. Και όπως βλέπετε το χέρι, το έχω εδώ, Ctrl Alt, μπάρα. Θα πάω πίσω. Το χέρι εδώ πέρα, το χέρι μου, το αριστερό, το έχω κολλημένο εδώ πέρα πάντα. Πόσα χρόνια ασχολούμαι εγώ με το Photoshop. Με ξέρετε, στο Facebook, έχω φτιάξει πάρα πολλά και λέω, έχω φτιάξει πολλά πράγματα. Εγώ τώρα θα πω πώς τα φτιάχνω, να τα φτιάξεις κι εσύ. Μην τα φτιάχνω μόνο εγώ.
και να μου λες και μπράβο, να φτιάξεις και εσύ, ούτως ώστε να σου λέω και εγώ μπράβο, να μιλάμε συναδελφικά. Το χέρι σου να το έχεις κολλημένο εδώ πέρα πάντα εδώ, εφόσον μάθεις αρχικά τα κουμπιά που πρέπει να τα πατάς γρήγορα. Όπως είπα, θέλω να πάω πίσω. Control, Alt, μπάρα. Εμφανίζει αυτό το εικονίδιο. Αριστερό κλικ. Πάω πίσω όσο γουστάρω. Πατάς Control, μπάρα. Control και μπάρα. Πατάς κλικ αριστερό, πας μπροστά. Σε έφερε εκεί που ήσουν πριν. Αν θες να στο βγάλει κανονικά έτσι όπως πρέπει να εργαστείς, πατάς Control 0. Και στο έχει εδώ πέρα, όπως βλέπεις εδώ πέρα πάνω, ακριβώς στη θέση που πρέπει να το έχεις για να ξεκινήσεις το σχεδιασμό σου. Πάμε λίγο να δούμε και κάτι άλλο. File. New. Θες να κάνεις καινούριο πάλι και σου εξαφανίζει αυτό το παράθυρο. Αρχικά εγώ θα σβήσω από εδώ πέρα πάνω ό,τι δημιουργείς, σου έχει την ονομασία του, σε τι μέγεθος βρίσκεται, τι κώδικα χρώμα επέλεξες στην παρένθεση, και αν το έχεις βάλει 8-bit, 16-bit, ταχύτητα κτλ. Το σβήνεις, πατάς χ. Δεν υπάρχει πια. File, New. Επέλεξα άσπρο καμβά. Θέλω να του βάλω background color, μπλε. Του έχει δίπλα εδώ πέρα ένα μαύρο κουτάκι. Μπορεί να μην είναι μαύρο, θα έχει και άλλα χρώματα. Το πατάς. Το ανοίγει το παράθυρο με το χρώμα που θες να επιλέξεις όπως το θες. Εγώ θέλω να επιλέξω ένα μπλε πολύ σκούρο. Γιατί, ή μάλλον καλύτερα το κόκκινο μου αρέσει πάρα πολύ. Του δίνω ένα βαθύ, εκεί, ένα βαθύ κόκκινο. Επιλέγω εδώ πέρα εγώ αυτό το χρώμα και αυτό το χρώμα εδώ πέρα μου το εμφανίζει με τους αριθμούς. Και έχει ονομασία του χρώματος αυτού που επέλεξα. Τέλος πάντων, στα χρώματα θα μπούμε σε άλλο μάθημα. Πατάς OK και πατάς OK. Καμβάς σου κόκκινος. Τον σβήνω. Πώς το σβήνω? Για να μην τρέχω, σου είπα και πάλι. Το χέρι κολλημένο εδώ πέρα πάνω. Τα ακρονίμια, τα control και αυτά θα τα λέω εγώ και θα τα βλέπεις στην οθόνη. Θα εμφανίζονται. Αντί να πατήσω χ εδώ πάνω, πατράω control W, control W και το σβήνει. Το file, πάλι ξανά new, αν θέλω transparent, transparent τι σου κάνει? Δεν σου εμφανίζει χρώμα, δεν σου βάζει καμβά. Είναι στην ουσία ένα κουτί το οποίο δεν έχει ούτε καμβά και όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν μικρά τετραγωνάκια. Τα οποία άμα πλησιάσω πιο πολύ γίνονται πιο πολλά μικρά τετραγωνάκια. Αυτά είναι τα pixels μας. Αυτά είναι τα pixels. Ξανά το σβήνω. Control W. Εύκολο. Αυτά είναι εύκολα. Παρακάτω θα τα λέω συνέχεια, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, αν θα τα μάθεις. Επόμενο. Στην ουσία εγώ τώρα θέλω να εμφανίσω μια εικόνα. Έχω στην φάνη εργασίας μου, ας πούμε, μια εικόνα. Ας πούμε, επιλέγω εδώ πέρα εμένα. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχω εμένα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εμφανίσεις μια εικόνα. Πρώτος τρόπος. Πατάς Ctrl 0. Όχι Ctrl 0, Ctrl O. Εμφανίζει αυτό το παράθυρο. Πας αριστερά. Είσαι επιφάνεια εργασίας. Με βρήκα. Πατάω άνοιγμα. Να με. Είμαι εδώ πέρα. 15 Αύγουστο. Γιορτάζω, τρώω και την τούρτα μου. Παναγιώτη με λένε. Με ξέρετε. Γιορτάζω 15 Αύγουστο. Ένας τρόπος είναι αυτός. Πατάω Ctrl O. Και εμφανίζει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ή πατάς File, Open, As, με βρήκα. Ναι, γιατί είναι document, ναι, λάθος μου εγώ. Open είναι, δεν είναι το Open As, χαζός. Πατάς Open, είναι File, Open, με βρήκα. Με ξαναβάζω μέσα. Ctrl W για να σβήσω την εικόνα μου. Άλλος ένας τρόπος. Ελαχιστοποιώ πάνω δεξιά την μπάρα. Ξαπλωμένη την πατάω. Με βρίσκω. Πατάω πάνω του.
Κατημένο το αριστερό κλικ. Έχω πιάσει την εικόνα μου. Πάω κάτω. Ανοίγει το Photoshop, την πετάω μέσα. Εμφανίστηκα. Δεν είναι δύσκολο. Ctrl W. Να σβήσει. Εγώ μέχρι στιγμής τι κάνω. Εγώ σαν Παναγιώτης. Βαριέμαι. Ανοίγω τώρα το μενού. Πατήσω Open. Να πατήσω το πληθυσμολόγιο. Τη τσιμπάω από εδώ πέρα, την πετάω μέσα. Γεια σας. Εμφανίστηκε. Αυτή η εικόνα έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Πάω Image. Image Size. Το ακρονίμιο το βλέπετε. Control Alt I. Εδώ πέρα μου δείχνει το μέγεθος. Δεν με βλέπετε. Πάω λίγο πίσω. Να με. Έχει συν πλην. Συν πας μπροστά, πλην πας πίσω. Σου λέει εδώ πέρα. Η εικόνα σου είναι 27,4 σε μέγεθος. Τα dimensions είναι μήκος πλάτος 2322, 4128. Σε inches. Σε pixels. Μου αρέσει να παίζω με τα pixels. Τα κουτάκια. Είναι αυτό που σου λέει εδώ πέρα πάνω. Σε pixels. Resolution. Το resolution τι είναι. Θέλω εγώ να το κάνω πιο διαφανές, να φαίνεται πιο καθαρό, να μην φαίνεται με... Δεν μπορώ να το εξηγήσω, να μην είναι διαφανές, ας πούμε... Δεν θέλω να είναι η εικόνα μου, θέλω να είναι πεντακάθαρη, να τη βλέπει το μάτι μου και να μην κουράζεται. Γιατί υπάρχουν και μερικές εικόνες που ας πούμε είναι διαφανές, σαν να έχεις μοιοπία και να μην μπορεί να τη δεις. Η εικόνα μου εδώ πέρα μέχρι στιγμής φαίνεται, τη βλέπω καθαρά, το μάτι μου δεν κουράζεται εύκολα. Λίγο πεντακάθαρα. Οπότε, πάμε. Image, image size. Και μέχρι στιγμής η εικόνα μου βρίσκεται σε αυτό το μέγεθος. Εγώ θέλω να την αλλάξω. Γιατί μου λέει το ίντερνετ, ξέρεις κάτι. Θες να την ανεβάσεις στο Facebook. Το Facebook τι σου λέει. Θέλω τάδε μέγεθος εικόνας να ανεβάσεις. Θέλω να είναι η εικόνα σου από 15 και κάτω. Είναι 27. Κατεβάζεις λίγο από εδώ πέρα και πας 1800. Είναι 16,5. Θέλω κι άλλο κάτω. 1500. 11,4. Πατώντας OK, μίκρινε. Control 0. Για να με πάει κοντά να τη βλέπω. Πάλι τη βλέπω μια χαρά. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Αν όμως λίγο πολύ τη μικρύνω, δείτε φάση. Κάνω 300. Είναι λίγο όπως βλέπετε. Δεν το βλέπω καλά. Δεν το βλέπω ας πούμε σαν πιο ωραίος. Γιατί άμα τη μικρύνω κι άλλο, είναι στην ουσία σαν... Όχι απλά να χωρίζω στη μέση τα pixels για να φαίνεται πιο ωραία εικόνα. Απλά, εγώ τι κάνω τώρα. Μεγαλώνω τα pixels. Δεν τα μικραίνω. Αυξάνω το μέγεθος. Μικραίνω τα pixels, μικραίνω, γίνονται κουτάκια και φαίνεται πιο καθαρά η εικόνα. Άμα εγώ το πάω π.χ. 50, η οθόνη μου καταστράφηκε. Η οθόνη μου, η εικόνα μου. Αυτά τα κουτάκια. Σημαίνει ότι όσο πιο πολύ μου λέει το μίκρινες, τόσο πιο πολύ μεγαλώσαν τα pixels. Άρα εγώ αυτό που βλέπω, δεν το βλέπω καθαρά. Έτσι αν θέλω πάω image ξανά, πάω image size. Το κάνω πάλι 1100. Χάλασε. Τελείως. Θέλω να το ξαναπαναφέρω. Πατάς Ctrl Z και Alt. Για να το ξαναπαναφέρεις πάλι εκεί πέρα το οποίο βρισκόταν πριν. Γιατί στην ουσία, εάν εσύ ας πούμε ρίξεις τα pixels, και τα ανεβάσεις πάρα πολύ, ρίχνοντας το μέγεθος, ανεβάζεις τα pixels. Καλά στην εικόνα σου. Οπότε, για να μην αγχώνεσαι, πατάς Ctrl Alt Z και ξαναπαναφέρεις την εικόνα σου από εκεί πέρα, το οποίο βρισκόταν στην αρχή που πρωτοξεκίνησες. Πάει και αυτό. Εγώ τώρα εδώ πέρα στην ουσία, θέλω να την αποθηκεύσω. Πολλοί μέθοδοι αποθήκευσης. Η συγκεκριμένη εδώ πέρα είναι JPEG. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές αποθήκευσης. Το Photoshop τι διαθέτει. Πας. Control. Όχι Control. Το Control λέει βέβαια. Είναι από συνήθειο. Και το πατάω εγώ γρήγορα. Πας File. Save. Το οποίο βέβαια για πρώτη φορά το Save. Το αποθηκεύει. Αν όμως
Όχι για πρώτη φορά. Αν για δεύτερη φορά το πατήσεις στο save, εφόσον βέβαια το έχεις αποθηκεύσει πιο πριν, δεν θα σου πει τίποτα το Photoshop. Εάν εσύ το αποθηκεύσεις για πρώτη φορά, το Photoshop σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα σου πει, ξέρεις κάτι, είναι η πρώτη φορά που το αποθηκεύεις και πρέπει στην ουσία να του δώσεις και ένα όνομα, να μου πεις πού θα το βάλεις και σε τι μορφή θα μου το βάλεις. Εδώ πέρα τι σου λέει. Θα το αποθηκεύσω τον υπολογιστή μου, αυτή τη μαουνάρα εδώ πέρα, το γίγαντα. Θα το αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας μου, να το πετάξω. Θα του δώσω αυτό το όνομα, ένα. Οι μορφές είναι αυτές εδώ πέρα. PSD, PSB, BMP, GIF, DCOM, Photoshop, για τις πόλες. Εγώ ποιες χρησιμοποιώ πιο πολύ. GIF. Τα GIF είναι συνήθως πιο πολύ για το ίντερνετ. Κινούμενες εικόνες. Θα το δούμε στην πορεία. Θα συζητήσουμε για animation και άλλα πράγματα. Και αποθηκεύω και συνήθως και PNG. Δεν θα πω τώρα τι είναι το PNG, γιατί δεν θα το καταλάβετε. Θα μάθουμε τώρα στην ουσία σε αυτό το μάθημα τα βασικά. Το PNG για να ενεργοποιηθεί, στην ουσία πρέπει να μαρκάρεις την εικόνα σου με το μαγικό ραβδάκι. Magic wand. Εντάξει, τώρα πάω πολύ μακριά, δεν θα το καταλάβετε. Μαρκάροντας, ας πούμε, εδώ πέρα, και καλά του λες εσύ, ξέρεις κάτι, αυτό το σημείο εδώ πέρα που επέλεξα, θέλω να μου το αποθηκεύσεις με PNG, μόνο αυτό το σημείο, στην επιφάνεια εργασίας. Εγώ αυτό το πράγμα το θέλω. Οπότε, δηλαδή, σε αυτό το μάθημα δεν θα αναφερθώ στο μαγικό ραβδάκι, απλά το ανέφερα λίγο για λίγο. Τώρα, επιφανειακά θα σου το πω, πιο πολύ τι κάνει. Που βέβαια εγώ δεν παίρνω το ραβδάκι, σπάνια θα πάω το ραβδάκι, θα πάω το quick selection που, ας πούμε, πατώντας εδώ πέρα πάνω, επιλέγει και καλά σου λέει. Εγώ επέλεξα στο κούτελό μου που έχει αυτό το χρώμα να επιλέξει και στα γειτονικά, ας πούμε, όπου βρει αυτό το χρώμα. Ωραία. Δεν το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε μέχρι στιγμής. Λες, file, πώς αποθηκεύεις. File. Το έγγραφό σου. Το οποίο σε αυτό το έγγραφο μέσα βρίσκεται η εικόνα σου. Pass, save as, το ονομάζω ένα. Αν θες να αποθηκεύσεις μόνο την εικόνα, θα πεις να τη βάλεις JPEG. Αν θες να αποθηκεύσεις αυτή τη συγκεκριμένη τη χρονική στιγμή, την οποία βρίσκεσαι τώρα και ούτως ώστε πατώντας πάνω σε κονή να ξαναβρεθείς εκεί πέρα που βρισκόσουν στην τελευταία φορά, θα το ονομάσεις PSD. Σαν αποθήκευση. Κοιτάξτε το μία. Ας πούμε ότι εγώ εδώ πέρα, τι να πω τώρα, παίρνω, ας πούμε, τη βούρτσα και κάνω μια μουτζούρα. Με χαλάω λίγο. Ωραία. Λες file, save as, PSD, πάνε εργασίας, το αποθηκεύεις. Το κλείνω το φώτο σου εγώ τώρα. Κοίτα φάση. Το κλείσα. Να η αποθήκευσή μου, την οποία πατώντας πάνω με Enter, μου ξανανοίγει εκεί πέρα το οποίο βρισκόμουν την τελευταία φορά που το έκλεισα. Ωραία. Εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, μπορώ να κάνω αλλαγές, αν θέλω κτλ. Λοιπόν, κάτσα να ξαναβρω λίγο την εικόνα μου εδώ πέρα. Νάτινα. Την τραβάω, όπως βλέπετε, την πετάω μέσα. Έτσι για γρήγορα. Αλλά αν θες να αποθηκεύσεις μόνο την εικόνα, λες File, Save As και λες JPEG. JPEG. Πατώντας OK, αποθήκευση υπάρχει ήδη. Εγώ λέω ναι, να το αντικαταστήσεις. Τι quality θες να είναι. Την καλύτερη θες. Large, άμα είναι small θα σου βγει καλό. Το format option τι θες να είναι. Θες να είναι baseline standard. Το χρώμα baseline optimized ή progressive. Progressive, πάντοτε. Και preview, ας πούμε, στην ουσία να σου δείξει σε τι μέγεθος το αποθηκεύεις. Σε 3,4 MB. Πατάς OK, κλείνεις το Photoshop. Να την εικόνα μου, και αν πατήσεις και πάνω λίγο, σου γράφει κιόλας ότι είναι 3,43 MB, διαστάσεις τόσο όπως σου το είπες, τύπο στοιχείο JPEG. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, που αποθηκεύσαμε, είναι PSD, σε 21,6 μέγεθος. Και σου λέει ότι είναι τύπος Adobe Photoshop Image 16.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την πορεία μας. Έναρξη. Photoshop. Το ανοίγουμε άλλη μία. Είπαμε στην ουσία το νέο έγγραφο πώς το δημιουργούμε. Πώς ανοίγουμε ένα αρχείο. Νομίζω δεν το είπαμε αυτό. Ναι, το είπαμε. Τώρα τι γίνεται. Με αποθήκευση του χώρου εργασίας την είπαμε και αυτή είναι. Τώρα τι γίνεται. Να πω και κάτι άλλο. Το Photoshop, όπως και κάθε πρόγραμμα, έχει ας πούμε τον πυρήνα του. Τον πυρήνα εγώ πώς τον βρίσκω. Πατάω Edit και πάω στην επεξεργασία Preferences. Πάω General. Είδα αλλιώς, εγώ πάντοτε σου λέω το χέρι το έχεις κολλημένο εδώ πέρα πάνω, το αριστερό, να τα πατάς γρήγορα, να πας εκεί που θες, να κάνεις πιο γρήγορα τη δουλειά σου. Πας General. Εδώ πέρα ας πούμε είναι τα κεντρικά, ας το πούμε, του Photoshop. Εδώ πέρα ρυθμίζω εγώ το Photoshop για το πώς θέλω να μου συμπεριφέρεται. Τι να μου ανοίγει, τι να μου κλείνει, όπως σου λέει εδώ πέρα. Ξέρεις κάτι, όταν εγώ θα ανοίγω το Photoshop, δεν θέλω να έχω, ας πούμε, μια εικόνα, μια screen, μια οθόνη που να μου λέει καλώς όρισες. Αυτό είναι κουραστικό, δεν το θέλω. Στην ουσία μετά σου λέει και καλά, αποθηκεύεις μια εικόνα. Πες, του λες εδώ πέρα να μου την κάνεις resize, να τη μεταλλάζεις στο μέγεθος και να μου την πετάς κάπου. Εγώ το έχω αφήσει εδώ πέρα και να υπάρχει. Στη συνέχεια, το Photoshop ας πούμε και αλλάζει, εντάξει, αλλάζεις ας πούμε και λίγο το χρώμα του Photoshop, το κάνεις πιο άσπρο, το κάνεις λίγο πιο γκρι, λίγο γκρίζο, κατά μαύρο. Εντάξει, μου αρέσει το μαύρο, δεν λέω όχι. Workspace. Πώς θες να είναι η επιφάνεια εργασία σου που δουλεύεις. Τα εργαλεία σου. Την ιστορία σου μέσα. Εδώ πέρα στην ουσία δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ. Εδώ τα βρίσκεται και μόνοι σας. Π.χ. εδώ πέρα σου λέγε καλά. Πόση RAM έχει δεσμεύσει το Photoshop σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή σου. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει. Γιατί του έχω βάλει εδώ μέσα ας πούμε 2 SSD που χωράει ό,τι μπορεί να φανταστείς εκεί μέσα. Π.χ. στον άλλο τον SSD ας πούμε έχω τα παιχνίδια που παίζουμε και στον άλλο τον SSD έχω τα προγράμματα. Και έχω ένα μεγάλο 1TB που εκεί πέρα αποθηκεύω την εργασία και παιχνίδια και βίντεο που τα έχουμε κάνει εδώ πέρα. Εδώ θέλω να επιμείνω πιο πολύ γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα προβληματάκι. Όταν έχεις το After Effects θα σε πάω σε άλλο πρόγραμμα. Όταν έχεις το After Effects, όπως και το Photoshop, σου δεσμεύει στην ουσία κάποιο χώρο μέσα στο σκληρό σου δίσκο. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτός ο δίσκος να γεμίσει. Το After Effects, όταν πας να κάνεις ένα render, ένα βίντεο, αυτό το βίντεο το αποθηκεύεις στην GAS. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, λίγο πολύ ο δίσκος σου να γεμίζει, full θα σου λέει κάποια στιγμή. Εντάξει, εδώ πέρα, ας πούμε, το Photoshop τι σου λέει. Τη δουλειά θα την κάνω εγώ. Δεν θα σου πιάνω τόσο πολύ το χώρο στην GAS, απλά θα σου πιάνω ο χώρο στην GAS, όταν, ας πούμε, εργάζεσαι πάνω στο Photoshop. Αλλά το After Effects τι σου λέει, όπως και το Premiere. Κάνεις render. Δεν σου διαγράφω την GAS. Την GAS την αφήνω γεμάτη. Εσύ θα την αδειάσεις. Πώς θα πας, πού θα πας. Στα preferences, όπως πήγα εδώ πέρα, στα preferences του Photoshop. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, γίνεται μόνο στο After Effects και το Premiere. Μέχρι στιγμής αυτά δουλεύω. Εδώ το Photoshop σου λέει, θα σου γεμίζω την GAS κατά διάρκεια μόνο που ας πούμε δουλεύει στο Photoshop. Όταν το σβήσεις, η GAS θα την αδειάσω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά ας πούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Όταν ας πούμε θες εδώ πέρα στο cursor να φτιάξεις λίγο μια μάσκα σε μια εικόνα. Πατάς ας πούμε την μπάρα. Αυτά θα τα πούμε μετέπειτα με τις μάσκες, τι παίζει και τα loggers. Layers όπως τα λέτε εσείς. Όταν πατάς την μπάρα την ξαπλωτή, που είναι έτοιμη να πέσει πάνω στο πληθρολόγιο σου, όχι την κάθετη, την έτσι. Εκεί πέρα, σου εμφανίζει ας πούμε μια κόκκινη οθόνη που αρχίζεις και σβήνεις με τη βούρτσα. Δεν λέω πολλά, θα μπερδέψω. Εδώ πέρα απλά σου λέει να επιλέξεις πόσο θες να είναι μεγάλη, ας πούμε εδώ πέρα το εικονίδιο. Μικρό, precise, σταυρός. Εγώ εδώ πέρα το έχω πάντοτε στο normal brass tip και το πειράζω και τι χρώμα θέλω να το έχω, κόκκινο. Μ' αρέσει το κόκκινο. Transparency. Υπάρχουν και οι ρούλες, είναι οι χάρακες. Θα τους δείξω τώρα. Είναι και οι guides, οι grids. Οι guides, οι grids είναι στο Illustrator. Εκεί πέρα, όταν θέλω εγώ ας πούμε να βάλω εγώ την εικόνα μου ακριβώς στο κέντρο ή να τη βάλω ακριβώς στο μισό του μισού μαζί με παράλληλα με την άλλη την εικόνα μου, σου εμφανίζει κάποια guides. Και κατά τη διάρκεια που ας πούμε μετακινείς εσύ την εικόνα σου, σου δείχνει ακριβώς σε τι σημείο βρίσκεσαι με αριθμούς. Εγώ guides δεν χρησιμοποιώ. Δεν θέλω.
Εκεί, ας πούμε, εγώ έχω άλλα. Ας πούμε, τα Snap to Guides. Είναι κάτι άλλο το οποίο, ας πούμε, κάτι σαν ψιλομαγνήτες, θα το πούμε έτσι, σαν φαντασία, που κολλάει την εικόνα πάνω στην άκρη ή πάνω σε μια άλλη εικόνα. Και μου τη βάζει και στο κέντρο. Το οποίο, βέβαια, μετά το align και το πώς το βάζουμε, θα το εξηγήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Μετέπειτα είναι τα plugins, δεν μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Εντάξει, σου λέγε καλά. Το φόντο σου χρησιμοποιεί, ας πούμε, αυτή την IP για να επικοινωνήσεις εσύ, να επικοινωνήσεις εσύ με έναν άλλο σερβερ, να του μεταφέρεις εικόνες κλπ. Με αυτά δεν θα παίξουμε. Τα θετή τα είπαμε. Τι κάνουν, απλά εδώ πέρα αναφορικά λέω, και καλά θες να κάνεις, σου ξαναλέω πάλι ρυθμίσεις. Πας στον πυρήνα του Photoshop. Κάθε πρόγραμμα έχει ένα πυρήνα. Πας στα preferences. Και παπάς, πηγαίνοντας στα preferences, ρυθμίζεις ανάλογα το πώς θες εσύ να σου συμπεριφέρει το Photoshop. Αυτά όσον αφορά τα preferences. Λοιπόν, θα δείξουμε και λίγο κάτι τελευταίο. Πρωτού κλείσουμε λίγο το επεισόδιο σημερινό. Με την εικόνα την τραβάω, την πετάω μέσα. Εδώ πέρα, στην ουσία, ποια είναι τα rules. Τα rules είναι αυτά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω, υπάρχουν οι χάρακες. Τι κάνουν οι χάρακες? Πατώντας πάνω στους χάρακες, τραβάς μια γραμμή. Σου εμφανίζει αυτή την μπλε γραμμή. Τραβάω και εδώ πέρα μια γραμμή. Θέλω στην ουσία να μαρκάρω, ας πούμε, το πρόσωπό μου. Τραβάω και άλλη μια γραμμή εδώ. Τραβάω και εδώ πέρα μια γραμμή. Και καλά, εγώ θέλω να παίξω με το πρόσωπό μου. Πάω εδώ. Εντάξει, ας πούμε, δεν θέλω τα rules. Ωραία. Τα βγάζω. Εφόσον τα μάρκαρα αυτά. Εντάξει, εδώ πέρα απλά σου λέει, εδώ είναι το preference που ήμασταν πριν. Πώς θες να είναι οι γραμμές σου? Μπλε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Θα σε ενδιαφέρει από ποια άποψη? Γιατί? Εγώ δεν παίζω με αυτά. Αν θες όμως, ας πούμε, να μαρκάρεις κάνα ματάκι, να αλλάξουμε κάνα μάτι, το κάνουμε λίγο πιο πράσινο, πιο μπλε, ή να αλλάξουμε λίγο τη μύτη. Π.χ. εδώ πέρα, ας πούμε, εγώ θα αλλάξω χρώμα. Αυτό λίγο πολύ θα το κάνω μπλε. Μαρκάρω στην ουσία αυτό ή το κάνω πράσινο κτλ. Εντάξει, είναι διαδικασία, δεν παίζω και πολύ εγώ με αυτά. Τέλος πάντων, πάμε μία πίσω. Εγώ στην ουσία δεν παίζω πάρα πολύ με αυτά, απλά πιο πολύ τα χρησιμοποιώ όταν θέλω να κάνω μια εικόνα που είναι με πολύ λεπτομέρεια, με πολύ επεξεργασία, θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτήν την εικόνα, δεν το παίζω και πάρα πολύ, δεν έχω το χρόνο. Όταν έχω το χρόνο, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα ασχοληθήκαμε κυρίως σαν ανακεφαλαίωση στο σημερινό μας μάθημα. Μάθαμε να ανοίγουμε το Photoshop, μάθαμε πώς να αποθηκεύουμε workspaces και να ανοίγουμε καινούργιες workspaces, άλλες να τις μετονομάζουμε, να τις διαγράφουμε. Εμφανίζουμε μια εικόνα, τρεις τρόποι. Είπαμε, θέλω να φτιάξω τον καμβά μου, όπως θέλω εγώ. Το είπαμε και αυτό. Θέλω μετέπειτα να αποθηκεύσω μια εικόνα στην φάνη εργασίας μου. Είπαμε, file, save as, επιλέγω όνομα αρχείου, πώς θέλω, τι τύπο αρχείου θέλω να έχω, πού να το βάλω κτλ. Η εικόνα όμως να βγάλω στην φάνη εργασίας. Η εικόνα, δηλαδή αυτό που βλέπω εδώ πέρα, αυτό να ανοίξω να δω στην φάνη εργασίας. Αν θέλω να ανοίξω αρχείο Photoshop, λέω PSD, ώστε να ξαναεπανέλθω πάλι εδώ πέρα, που ήμουν την τελευταία φορά που είχα κλείσει το Photoshop. Και πάνω απ' όλα, στο τέλος μετά είπαμε και λίγο πιο πολύ, όχι στο τέλος, τα λέω μπερδεμένα, είπα και λίγο πιο πολύ ποια είναι τα μεγέθη εικόνας, πού μας θα δείχνει, τι τα κάνουμε και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είπα και λίγο πώς ξεκίνησε το Photoshop, από πού ξεκίνησε, ποια χρονολογία και πού επεκτάθηκε και ποιο ήταν το πρώτο Photoshop. Εντάξει, Photoshop 1, 2, 3, 7. Εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, με το 7.0. Το Photoshop 7.0 εγώ το ξεκίνησα το 2007. Από το 2007 τώρα στην ουσία ήμουν τότε 18 χρονών και έπαιζα. Έπαιζα, δεν είχα, ας πούμε, τέτοια συστήματα, ούτε Facebook, τίποτα. Δεν έχω τώρα τίποτα άλλο να πούμε. Είπαμε και την εισαγωγή μας, είπαμε και λίγο τα preferences, το οποίο τα είπα τι είναι, είναι ο πυρήνας του Photoshop, στον οποίο εκεί πέρα, ας πούμε, ρυθμίζεις εσύ στην ουσία για το πώς να σου συμπεριφέρεται το Photoshop. Πώς θες να σου αντιδράει, τι θέλεις εσύ από αυτό, τι να σου δίνει. Άμα το ρυθμίσεις και του λες θέλω να μου κάνεις αυτά που θέλω εγώ, θα σε βοηθήσει να κάνεις πιο γρήγορα τη δουλειά σου. Και πάνω απ' όλα, το λέω, θα το λέω συνέχεια σε κάθε επεισόδιο, το χέρι, όπως είναι εδώ πέρα, το ακουμπάς εδώ πέρα πάνω. Ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε ξαπλώνεις πάνω. Κάθεσαι εδώ πέρα και παίζεις. Τα χέρια παίζουν γρήγορα εδώ πέρα. Π.χ. εμένα τα χέρια μου παίζουν γρήγορα. Μπορώ να σου κάνω μια εικόνα,
μέσα σε 5-10 λεπτά. Και αν έχω, εντάξει, 5-10 λεπτά, επειδή ας πούμε μπορεί να θέλω να κάνω μια καλή εικόνα, άμα θέλω να κάνω μια γρήγορη δεν μου βγει καλή. Όσοι με ξέρετε, ποιος είμαι και τα λοιπά, με έχετε δει και στο Facebook, έχω και Instagram, έχω και δικό μου ας πούμε κανάλι στο YouTube, το ανοίγετε, το βλέπετε, βλέπετε τα παιχνίδια που παίζουμε, τώρα ξεκινάμε και ας πούμε και νέο ας πούμε πρόγραμμα στο κανάλι, το οποίο σχετικά με tutorials των προγραμμάτων, το οποίο ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω ας πούμε 3D Studio Max, AutoCAD, Maya, Illustrator, ZBrush, πολλά πράγματα. Αυτά εγώ τα βάζω, ό,τι ξέρω, σας το δείχνω, το μαθαίνετε, απορίες μου λέτε, να σας λύσω. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Gameboxers, γεια σας και καλή συνέχεια.